Γεια σας. Στέλιο μου, ήρθε η Καζαμπλάνκα πίσω. Καλώς την, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι γίνεται? Τι ήρθες έτσι πολύ δυναμικά νομίζω πίσω. Συνέβη κάτι στο ενδιάμεσο? Διάφορα, αλλά είμαστε εντάξει. Κοίταξε, μ' αρέσουν το παπούτσι με το φόρεμα. Όμως και η τσάντα μ' αρέσει. Η οποία η τσάντα αυτή χρειάζεται μία γέφυρα. Γιατί ξαφνικά δεν μπορεί να κρατάς μία τόσο ψάθινη τσάντα με ένα σατέν καφτάνι. Εδώ κάτι λείπει στο ενδιάμεσο. Αυτό θα ήταν ένα τζάκετ, μία πασμίνα, μία εσάρπα, άλλα κοσμήματα που να κατεβάζουν λίγο το σατέν και να κάνουν την εικόνα πιο πρωινοαπογευματινή. Κοσμήματα που να ανεβάσουν την εικόνα, να την κάνουν λίγο πιο βραδινή και μετά να έχεις μία βραδινή τσάντα. Γιατί βλέπω μία τσάντα θαλάσσι σχεδόν, έτσι. Και ένα φόρεμα το οποίο ακόμη δεν έχει τοποθετηθεί τι ώρα φοριέται, γιατί αυτό το φόρεμα μπορεί να φορεθεί παντού. Ναι, μπορεί να φορεθεί πρωί, μπορεί να φορεθεί μεσημέρι, μπορεί να φορεθεί βράδυ, όποτε θες το βάζεις. Δεν έχει τοποθετηθεί, δεν καταλαβαίνω που πας. Παρ' όλα αυτά, όμορφη είσαι, χαίρομαι που γύρισες. Και ανυπομονώ να δω, ξέρεις, ανανεωμένες εικόνες. Yeah. Αυτή είναι μια εικόνα, ωραία. Αυτά. Αυτά. Δύο. Ευχαριστώ. Τον γλίτω στον Άσο. Γιατί κάποια στιγμή νόμιζα ότι έρχεται πάρα πολύ επικίνδυνα προς το μέρος σου, αλλά όχι. Εύελιν. Καζαμπλάνκα μου. Γεια σας. Φανταστικά μαλλιά. Θα τα δούμε και στα επόμενα επεισόδια. Να. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Νιώθω όμως ότι βασίστηκες πάρα πολύ στα μαλλιά σου σήμερα και σε αυτό το ανανεωμένο και πάρα πολύ φρέσκο look το δικό σου και δεν το έδωσες λίγο παραπάνω στο styling. Τα παπούτσια είναι πάρα πολύ ωραία. Παρόλο που δεν είναι καθόλου το στυλ μου, θεωρώ ότι όταν μια γυναίκα μπορεί να βάλει τέτοια παπούτσια, πολύ καλά να κάνει, τα αποθεώνει. Και αυτά σου πηγαίνουν πάρα πολύ. Το φόρεμά σου για να φανούν αυτά τα παπούτσια θα πρέπει να είναι ένα τσίκι πιο κοντό ίσως. Ίσως στη συγκεκριμένη δοκιμασία. Γενικότερα όμως εμένα μου αρέσουν τα μακριά φορέματα. Ναι, το καλοκαίρι δηλαδή τα φοράω συνέχεια. Στην κίνηση φαίνονται, ναι. Απλά στη συγκεκριμένη δοκιμασία κάπως χάνονται. Θα έπρεπε ίσως το φόρεμά σου να έχει κάποιο άνοιγμα. Κάτι τέτοιο. Σαν να μην το έχεις ολοκληρώσει όλο. Είναι σαν να... Εγώ νιώθω ότι βασίστηκες πολύ στα μαλλιά, που είναι συγκλονιστικά. Ευχαριστώ. Δύο. Ευχαριστώ. Άλλο ένα δύο. Πάμε στο like τώρα. Ρε καλώστη, καλώς ήρθες πίσω. Καλώς. Λέμε τώρα στην Ναϊόμι και βλέπω μόνο ένα όμο. Πού είναι η όμοι? Και δεν τους βγάζεις και τους δύο. Σαπώ. Ναι, λοιπόν. Φανταστικό. Αυτό το look που έχεις που είναι καταπληκτικό σαν look, σου πηγαίνει σαν σωματότυπο με τα μαλλιά αυτά. Είναι exotic. Κάνει άλλα πράγματα. Μπορεί ακόμη να είναι και μια Maldives, να είναι ένα Pacific, ένα τέτοιο πράγμα. Εκεί πηγαίνουμε με ένα υπέροχο λινό, με ένα μικρό καρό, σε δική μας όμως μορφή. Δηλαδή ένα υπέροχο αέρινο λινό καφτάνι θα ήταν ό,τι πρέπει να σε αναδείχνει πολύ περισσότερο. Okay. Και έτσι θα βάζαμε αυτό το παπούτσι που του πάει τέλεια. Εντάξει. Όμως είσαι κομψή, είσαι elegant, σου πηγαίνουν πολύ αυτά τα μαλλιά. Κρίμα που δεν μπορεί να πάρεις παραπάνω βαθμό. Εντάξει. Αλλά έχει μέλλον αυτό το look. Ευχαριστώ. Κοίτα, δεν τα πήγες και άσχημα. 8,5. Εντάξει. Δεν το τερμάτισες, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Μπορείς και καλύτερα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ευχαριστώ. Πού πας, παιδί μου, ναι, στο εκεί.